θα χρησιμοποιήσουμε, επειδή πρόκειται για συζήτηση, θα χρησιμοποιήσουμε τον ενικό της αμεσότητας και όχι τον πληθυντικό της ευγένειας. Και επειδή έχουμε ακριβώς 15 λεπτά, το κάθε λεπτό έχει σημασία. Ως εκ τούτου, θα μπω κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση και θα ρωτήσω συμμετοχών και περιουσίας. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Τελικά τι κάνει, ξεπουλάει ή επαυξάνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων? Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που ξεκινάμε με αυτό το ερώτημα, γιατί είναι σημαντικό κάποιες φορές να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Είναι γεγονός ότι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας προήλθε. Ήταν αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης το 2015. Παρ' όλα αυτά, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας δεν είναι ελληνική πατέντα, ούτε ελληνική πρωτοπορία, ούτε έγινε για κάποιο κακό λόγο. Ίσως πολλοί δεν γνωρίζετε ότι παρόμοιες εταιρείες δηλαδή που κάτω από μία ενιαία στέγη διαχειρίζονται με τρόπο στρατηγικό, με επαγγελματισμό, με ανεξαρτησία τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, υπάρχουν παντού στα ευρωπαϊκά κράτη και υπάρχουν για δεκαετίες τώρα. Στη Γαλλία η ΑΕΠΕ διαχειρίζεται πάνω από 80 εταιρείες που έχουν κεφαλοποίηση πάνω από 100 δις. Στην Ιρλανδία, μιλούσα προχθές με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, όταν ξέσπασε η κρίση έγινε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή δημιουργήθηκε μια εταιρεία του δημοσίου που παίρνει στρατηγικές κατευθύνσεις από τον Υπουργό Οικονομικών και είναι αυτή που αφενός από τη μία πλευρά διαχειρίζεται επαγγελματικά κάποια assets που είναι προς ιδιωτικοποίηση και αφετέρου αποφασίζει για κάποιες συμμετοχές του δημοσίου σε μεγάλες εταιρείες, όπως και στην Ελλάδα εμείς συμμετέχουμε σε μεγάλες εταιρείες, την ΔΕΗ, την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΘ, τις αστικές συγκοινωνίες. Αποφασίζει λοιπόν ποια θα είναι η στρατηγική με βάση τις τομεακές πολιτικές της κυβέρνησης, της Ιρλανδικής κυβέρνησης, με ποιο τρόπο αυτές οι εταιρείες θα γίνουν πιο αποτελεσματικές και με ποιο τρόπο θα αποδώσουν αξία στην οικονομία τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μεγάλη Βρετανία. Το ίδιο ακριβώς παράδειγμα. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο ισχύει και στη Μεγάλη Βρετανία. Ισχύει στην Ισπανία, ισχύει στην Ελβετία, ισχύει σε πάρα πολλές χώρες. Απλά εμείς στην Ελλάδα ανακαλύψαμε με τον κακό τρόπο ότι η στρατηγική και η ενιαία διαχείριση της περιουσίας του δημοσίου είναι κάτι το οποίο μάλλον θα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε με δυσπιστία μέχρι να μας πάρει κάποιες δεκαετίες για να αποφασίσουμε τελικά ότι είναι προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Επίσης, θα πω ότι παραδοσιακά, και είναι κάτι που ξεχνάμε επίσης, οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές παγκοσμίως. Συνεισφέρουν ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ και σε πολλές οικονομίες είναι πυλώνα στήριξη και ανάπτυξη. Και στην Ελλάδα ήταν. Η ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη, εξηλέκτρισε την Ελλάδα το 1950. Πολλές από τις ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις, έχουν βοηθήσει την Ελλάδα και θα μπορούσαν να συνεχίσουν να τη βοηθήσουν αν τους είχαμε δώσει λίγο προσοχή και λίγο φροντίδα παραπάνω. Άρα λοιπόν αυτό το σχήμα, αυτή η ενιαία οντότητα, αυτό που λέμε Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας είναι κάτι σημαντικό, είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι προς το συμφέρον του δημοσίου και είναι κάτι το οποίο θα προσδώσει όχι μόνο οικονομική αξία, μέρισμα στο μέτοχο, αλλά και κοινωνική αξία, δηλαδή κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες. Υπάρχουν κάποια case studies, κάποια παραδείγματα συγκεκριμένα, όπου έχετε καταφέρει να επαυξήσετε την αξία τους ή είσαστε σε αυτή τη φάση? Κοιτάξτε, έχουμε 2 χρόνια που δημιουργηθήκαμε. Ξεκινήσαμε από το 0 με ένα γραφείο και έναν υπολογιστή. Μάλλον ο υπολογιστής δεν ήταν της εταιρείας, ήταν δικός μου. Από τότε νομίζω ότι κάναμε πάρα πολλά πράγματα και έχουμε δρομολογήσει ακόμα περισσότερα. Έχουμε καταρτήσει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο αποτυπώνει τις στρατηγικές κατευθύνσεις που εμείς, σαν μέτοχος, προσδοκούμε από αυτές τις εταιρείες και οι οποίες είναι συνάρτηση και των τάσεων και των προκλήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα. Πάνω σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο, όλες οι επιχειρήσεις, τους το παρουσιάσαμε, το συζητήσαμε μαζί τους, μας έχουν δώσει ήδη από το 2018 τα επιχειρηματικά τους πλάνα. Και πάνω σε αυτά, όπως θα όφιλε να κάνει κάθε μέτοχος, δεν έχει σημασία αν είμαστε μέτοχος που εκπροσωπούμε το δημόσιο, θα μπορούσαν να είμαστε και ιδιώτης μέτοχος, έχουμε καταρτήσει συγκεκριμένα KPIs. Τι εννοώ KPIs? Εννοώ χρηματοοικονομικά KPIs, τι έσοδα προσδοκούμε, πώς θα νοικοκυρέψουν τις δαπάνες τους, πώς θα αυξήσουν την αποδοτικότητά τους όταν διαχειρίζουν το κεφάλαιο κίνησης. Έχουμε λειτουργικά KPIs, δηλαδή πώς θα εξυπηρετούν καλύτερα τον πολίτη. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι δείκτες και μετρήσιμοι για το πώς οι αστικές συγκοινωνίες, τα νερά, η ΔΕΗ θα μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες. Επίσης, βάλαμε KPIs χρονικά, που είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Μιλάμε όλοι για εταιρική διακυβέρνηση, αλλά πολύ λίγα έχουν γίνει. Επίσης, αισιοδοξούμε ότι θα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Ήδη έχουμε βάλει πολιτικές, πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, κανονιστική συμμόρφωση, μη σύγκρουση συμφερόντων, πώς το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί, πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι επιτροπές ελέγχου. Έχουμε διορίσει προέδρους επιτροπών ελέγχου και γενικά πιστεύουμε ότι αν δεν πετύχουμε τη διαφάνεια
και την υπεύθυνη διοίκηση με έναν τρόπο που θα είναι ορατό προς τα έξω, μέσα από λογοδοσία, μέσα από αναφορές, χρηματοοικονομική πληροφόρηση, δεν θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν βάλαμε και KPIs, τα παρακολουθούμε μήνα-μήνα, τρίμηνο-τρίμηνο. Οι εταιρείες λοιπόν οφείλουν, μας ακούνε, φοβούνται λίγο ότι θα πρέπει να τα πετύχουν αυτά τα KPIs και έτσι προχωρούμε μπροστά. Επίσης, έχουμε κάνει πολλές δράσεις σε ό,τι αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια, αλλά επίσης και workshops. Πρόσφατα κάναμε ένα workshop που μιλήσαμε για τεχνολογία. Αν το πιστεύετε, οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν έχουν ψηφιακή στρατηγική. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να τη χτίσουμε τώρα. Έχουμε πολλές ιδέες, θα συνεργαστούμε με όλες τις ομάδες τους, γιατί θεωρούμε ότι σιγά-σιγά θα πρέπει να κάνουν πρωτοβουλίες πολύ συγκεκριμένες για να ενισχύσουν την ψηφιακή τους ταυτότητα. Επίσης, αν το πιστεύετε επίσης, οι δημόσιες επιχειρήσεις ποτέ δεν βρέθηκαν μεταξύ τους. Έχουν κοινά δίκτυα, τεράστια δίκτυα, εκατομμύρια πελάτες, και όμως ποτέ δεν κάθισαν σε ένα τραπέζι να πούνε τι τεχνολογία μπορούμε να ανταλλάξουμε, τι συνέργειες μπορούμε να βρούμε. Οι συνέργειες είναι απίστευτες. Μόνο και μόνο οι υποδομές τους, η περιουσιακή τους βάση, τα κίνητα που έχουν, μπορούν να αξιοποιηθούν. Ενεργειακή αναβάθμιση τεράστιο κεφάλαιο. Πολιτικές που η καθεμία έχει και θα μπορούσε να δώσει την άλλη γιατί τις κάνει καλύτερα, επίσης τεράστιο κεφάλαιο. Εκπαίδευση του προσωπικού. Πολλές εταιρείες έχουν ψηφιακή αξιολόγηση του προσωπικού. Άλλες εταιρείες έχουν ήδη κάνει ψηφιακά συστήματα εκπαίδευσης. Υπάρχει τεράστιο πεδίο για συνέργειες μεταξύ των δημοσίων επιχειρήσεων, το οποίο δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έτυχε να μπορέσει να αξιοποιηθεί. Άρα, κάνουμε πολλά. Δεν θέλουμε να μείνουμε στη θεωρία, θέλουμε να μείνουμε στην πράξη. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο μία ομάδα η δική μας ή και πέντε οπαδοί που μπορούν να πούν ότι τελικά αυτό είναι ένα καλό μεταρρυθμιστικό εγχείρημα και στρατηγικό για τη χώρα. Θέλουμε και περισσότερους οπαδούς και συμμάχους. Και βέβαια, θέλουμε και ανθρώπους που θα ηγηθούν στις δημόσιες υπηρεσίες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Χρησιμοποίησες τη λέξη κλειδί δημόσιες επιχειρήσεις. Έχετε προχωρήσει σε ορισμένες από αυτές στην αλλαγή διοικητικών συμβουλίων. Το ερώτημα είναι κατά πόσο εύκολα ή δύσκολα βρήκατε τους κατάλληλους για να τις ελεγχώσετε, δεδομένου ότι υπάρχει νοοτροπία ότι εγώ δεν μπλέκω με το δημόσιο. Αυτό είναι πολύ σωστό. Έχουμε αξιολογήσει κάποια διοικητικά συμβούλια και έχουμε αλλάξει αρκετά διοικητικά συμβούλια, όπως επίσης ενισχύουμε και την, ας το πούμε, τη συμπληρωματικότητα των μελών σε υφιστάμενα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιριών. Ο στόχος είναι να φέρουμε δεξιότητες και νοοτροπίες, οι οποίες σιγά-σιγά να μπολιάσουν ένα σύστημα το οποίο ίσως είναι λίγο πιο αργό σε ρυθμούς, με ό,τι καινούριο συμβαίνει στην αγορά. Και δεν εννοώ μόνο το οικονομικό κομμάτι, εννοώ και τις τεχνολογίες και γενικότερα μια πολύ πιο διαφανή και αποτελεσματική και γρήγορη και αποδοτική διοίκηση. Έχουμε δυσκολία στο να βρούμε στελέχη. Ένα κομμάτι είναι το κομμάτι των, ας το πούμε, των απολαβών. Αν κάποιος πάρει ένα μεγάλο μισθό στο δημόσιο τομέα, θεωρείται αμάρτημα. Στον ιδιωτικό τομέα, αν είναι εταιρείες ζόμπι, οι οποίες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν θέλω να φέρω ονόματα, και παίρνουν top στελέχη από την αγορά, εκεί η μισθή είναι τεράστια. Γιατί φέρουμε ένα στέλεχος, το οποίο θα πρέπει να αναδιαρθρώσει έτσι, μια ιδιωτική εταιρεία, την οποία μάλλον κακώς διαχειρίστηκε ο μέτοχός της. Και έρχεται τώρα, είτε εξ ονόματι των πιστωτών ή κάποιου άλλου, κάποιων funds που έχουν επενδύσει. Φέρνουμε λοιπόν τους γκουρού της αγοράς να μετασχηματίσουν αυτές τις εταιρείες. Εκεί είναι okay να πληρώνουμε εκατομμύρια. Στις δημόσιες επιχειρήσεις, αν πάει κάποιος στέλεχος, βάλει το όνομά του, βάλει την ταυτότητά του, πάρει το ρίσκο, πάρει την ευθύνη, το να κάνουμε ένα σύστημα το οποίο είναι risk-reward. Σε πήραμε, σου αναθέτουμε ένα πολύ δύσκολο ρόλο, σου αναθέτουμε ευθύνες οι οποίες πραγματικά μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, να είσαι κάθε μέρα στις εφημερίδες, αλλά ξέρεις τι, δεν σε αμείβουμε γιατί είναι αμαρτία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε, όπως επίσης και είναι ένα θέμα πώς επαγγελματίες και νεότεροι επαγγελματίες, γιατί θέλουμε και νέο κόσμο, θα έρθουν σιγά-σιγά προς τις δημόσιες επιχειρήσεις. Αν δεν πάρουμε νέα αίμα, δεν πάρουμε νέα μυαλά, δεν πάρουμε έτσι μια νοοτροπία. Εγώ θεωρώ ότι το να δουλέψει κάποιος σε δημόσια επιχείρηση πρέπει να είναι και λίγο στο DNA του. Πρέπει να έχει στο μυαλό του και τον επαγγελματισμό για να δώσει οικονομική αξία. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι αυτό έχει και την έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Δηλαδή, έχει και ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Άρα είναι λίγο έτσι νοοτροπία, είναι στάση ζωής το να πάει κανείς να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Αλλά από προσωπική εμπειρία, γιατί είχα δουλέψει πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και πήγα στη ΔΕΗ, αν πας κάποια στιγμή σε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν φεύγεις ποτέ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι η προσφορά που μπορείς να έχεις εκεί είναι τεράστια. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι περιμένουν αυτό το νέο αίμα εκεί για να εξυγχρονιστούν και στο τέλος της ημέρας αισθάνεσαι ότι είναι κάτι το οποίο δεν θες να αφήσεις. Άρα προσκαλώ τους περισσότερους από εσάς, αν έχετε άλλους, πραγματικά, να έρθετε να δοκιμάσετε αυτή την εμπειρία που προσφέρω προς το δημόσιο συμφέρον, προσφέρω στην οικονομία, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία, και εν τέλει προσφέρω στους εργαζόμενους και στους πολίτες, στους καταναλωτές που είναι εκατομμύρια. Η ΔΕΗ έχει 7 εκατομμύρια, τα νερά έχουν 5 εκατομμύρια, οι αστικές συγκοινωνίες έχουν εκατομμύρια επιβιβάσεις κάθε μέρα. Μιλάμε για νούμερα τα οποία στην πραγματικότητα
διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και το οικονομικό και ανταγωνιστικό αποτέλεσμα της χώρας. Ποια είναι η διαδικασία βάσει της οποίας αξιολογείται τα στελέχη? Η διαδικασία δεν διαφέρει σε τίποτα από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα τα στελέχη θα πρέπει να έχουν τη σωστή εμπειρία, άρα θα πρέπει να έχουν ακαδημαϊκές σπουδές. Θα πρέπει να έχουν μια επαγγελματική πορεία που δείχνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν πραγματικά ευθύνες και σηκώνουν τα μανίκια, αυτό που θα έλεγα. Και προφανώς το ήθος, δηλαδή το αξιακό του σύστημα, έτσι, και ο τρόπος που σκέφτονται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, αν πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή τι συζητάτε παγκοσμίως για τις δημόσιες επιχειρήσεις, υπάρχουν τρία ζητούμενα. Αυτό ήταν προχθές σε μια συγκέντρωση, τέλος πάντων συνάντηση που πήγα στην EBRD. Και μαζεύτηκαν όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποι τους από τις διάφορες χώρες. Άρα, το πρώτο κομμάτι που ζητάνε όλοι οι πολίτες, έτσι, είναι αποτελεσματικότητα, να γίνουν πιο αποτελεσματικές και πιο σύγχρονες. Το δεύτερο κομμάτι που ζητάνε είναι η εταιρική διακυβέρνηση, είναι η διαφάνεια, είναι η λογοδοσία. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό πάει και στην ξεκάθαρα ευρωπαϊκή εσανό του Βορρά, λέγεται ethics. Άρα, a new era of ethics. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και το τρίτο και επίσης πολύ σημαντικό, το οποίο κάναμε και έρευνες στην ελληνική αγορά για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο των δημοσίων επιχειρήσεων, είναι προφανώς και το κόστος, άρα νοικοκύρεμα των δαπανών, που σημαίνει χαμηλότερο κόστος για τους πολίτες, όπως επίσης και η ποιότητα των υπηρεσιών. Οι πολίτες στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο θέλουν να έχουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και πιο σύγχρονες υπηρεσίες από τις 10 από τις δημόσιες επιχειρήσεις, όπως θέλουμε να το πούμε. Ωραία, επειδή μας μένουν 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των δημόσιων εταιρεών από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ολοκληρωμένες ιδιωτικοποιήσεις που έχουν στεφθεί με επιτυχία και υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης της αποτελεσματικότητάς τους. Ναι. Όπως και στα περισσότερα μοντέλα, έτσι και σε εμάς, αυτά είναι ρόλοι διαφορετικών θυγατρικών. Άρα, η μία μας θυγατρική, το ΤΑΙΠΕΔ, έχει ένα πολύ ξεκάθαρο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό το πρόγραμμα δεν το αποφασίσαμε εμείς, οπότε δεν μιλάμε και για ξεπούλημα. Δεν ήρθα εγώ ή κάποιος άλλος από την ελληνική εταιρεία συμμετοχών να αποφασίσει ποια assets του ελληνικού δημοσίου θα ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό αποφασίστηκε σε επίπεδο κυβέρνησης. Υπάρχουν προγράμματα ιδιωτικοποίησεων που τρέχουν από το 2000. Το 2011 έγινε το λεγόμενο πρόγραμμα ιδιωτικοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ, ιδρύθηκε και το ΤΑΙΠΕΔ. Και από εκεί και πέρα τρέχει αυτό το πρόγραμμα με τον τρόπο που ξέρουμε. Τώρα, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις? Σημασία εκεί έχει να προσελκύσεις καλούς επενδυτές. Αν δεν έχεις καλούς επενδυτές, δεν έχεις καλές ιδιωτικοποιήσεις. Πώς θα το κάνεις αυτό? Θα πρέπει να έχεις ένα σταθερό μήνυμα. Γιατί καλό τους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα? Θα πρέπει να έχεις ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και θα πρέπει να έχεις και μια επαγγελματική ομάδα που να τρέχει αυτές τις διαδικασίες με τρόπο ο οποίος είναι αξιοκρατικός, είναι αυτό που περιμένουν οι ξένοι επενδυτές. Ό,τι δουν σε ένα κείμενο, ένα SPA, ένα Shareholders Agreement, θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτό είναι. Θα υπάρχουν ξεκάθαροι συμβατικοί όροι και ξεκάθαρες υποχρεώσεις και απαιτήσεις εκατέρωθεν και για το κράτος και για τους ιδιώτες επενδυτές. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πω ότι μια ιδιωτικοποίηση δεν σταματάει τη στιγμή που κλείνει, πουλάμε τις συμμετοχές, κάνουμε μια παραχώρηση, πέφτει το τίμημα και τελειώνουμε εκεί. Η αξία και το όφελος και για την οικονομία και για την κοινωνία είναι μετά, αμέσως μετά. Δηλαδή, πόσο ο ιδιώτης επενδυτής θα φέρει τεχνογνωσία, θα φέρει κεφάλαια, θα κάνει τις επενδύσεις, θα κάνει το asset που έχει πάρει πολύ πιο ανταγωνιστικό, θα προσδώσει αξία. Άρα, όταν ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση σκέφτεται λοιπόν να κάνει μια ιδιωτικοποίηση, θα πρέπει να σκέφτεται ότι θα πρέπει να εισάγει και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που στην αρχή δίνει την ευεβαιότητα στον επενδυτή να επενδύσει, αλλά αμέσως μετά τον παρακολουθεί. Βάζει τους κανόνες γύρω από τους οποίους ο επενδυτής οφείλει, έτσι, να παράξει το έργο για το οποίο έχει επενδύσει και έχει έρθει σε κάποια εταιρεία. Ωραία. Δύο τελευταία λεπτά, δύο κρίσιμες ερωτήσεις. Πρώτον, ήθελα να σε ρωτήσω τι μας έχει διδάξει έως σήμερα η κρίση. Και δεύτερον, δεν θα μπορούσα να σε ρωτήσω για την καυτή πατάτα των ελληνικών ταχυδρομείων. Α, okay, εντάξει. Αυτό είναι μια ερώτηση που εντάξει, είναι εύκολη γιατί νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Η κρίση δεν είναι κρίση, είναι μια πραγματικότητα. Το κόστος της αδράνειας στην Ελλάδα, η έλλειψη στρατηγικής για τις δημόσιες επιχειρήσεις, στρατηγικής τι εννοώ, πώς οι τομεακές πολιτικές, πώς οι κοινωνικές πολιτικές, όλη η Ευρώπη έχει κοινωνικές πολιτικές, όλοι πληρώνουν μειωμένες στήρες στις κοινωνίες, όλοι σε απομακρυσμένες περιοχές έχουν υπηρεσίες ταχυδρομικές σε φτηνότερο κόστος. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν παντού στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ μια στρατηγική. Άρα, αυτή η έλλειψη στρατηγικής, η έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές, η έλλειψη σε τεχνολογικούς πόρους, ακόμα και η έλλειψη σε ανθρώπους,
έχει ένα τεράστιο κόστος σήμερα. Αν θέλουμε να αναδιαρθρώσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, αφενός πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, αλλά αφετέρου, μην γελιόμαστε, πρέπει να βάλουμε και λεφτά. Δεν γίνεται αναδιάρθρωση των δημοσίων επιχειρήσεων χωρίς να υπάρχει κεφάλαιο. Κεφάλαιο για να μπούμε σε καινούργιες τεχνολογίες, κεφάλαιο για να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο. Δεν μπορούμε να θέλουμε να αναδιαρθρώσουμε μια επιχείρηση αν δεν έχουμε ένα chief risk officer, ένα CFO, ένα CIO για την τεχνολογία. Αυτά είναι προφανή πράγματα και εμείς λέμε ότι θα το κάνουμε χωρίς να έχουμε τους ανθρώπους. Άρα χρειάζεται κεφάλαιο. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό. Για τα ΕΛΤΑ, κάπως έτσι πάει και η ιστορία. Μείναμε πίσω στον χρόνο. Ο χρόνος προχώρησε, η τεχνολογία προχώρησε, οι επιστολές δεν στέλνονται, οι περισσότεροι στέλνουν email. Αλλά εμείς τα ΕΛΤΑ, εμείς εννοώ σαν χώρα, είπαμε ότι θα συνεχίσουμε να παίρνουμε εξοπλισμό γιατί θα στέλνουμε επιστολές. Η αγορά δεν ήταν εκεί, έφυγε, εξαφανίστηκε. Οι πολίτες δεν παίρνουν επιστολές. Μόνο οι τράπεζες στέλνουν επιστολές για τους λογαριασμούς. Συνήθως οι επιστολές αφορούν λογαριασμούς, οπότε δεν είναι και κάτι ευχάριστο για τους πολίτες. Όλο το μάρκετ έχει αλλάξει. Τα ΕΛΤΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν έχει αλλάξει. Δεν άλλαξε γιατί ίσως και κανένας δεν του ζήτησε να αλλάξει, γιατί δεν είδε τεχνολογία. Συμβαίνει αυτό και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χάνουν την αγορά, χάνουν τις ευκαιρίες. Σήμερα όμως είναι μια εταιρεία που έχει ένα μεγάλο κόστος, έχει 6.500 υπαλλήλους, έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι σημαντικό γιατί έχει ένα κοινωνικό ρόλο της καθολικής υπηρεσίας να μοιράζει επιστολές. Όμως θα πρέπει να πάει στην καινούργια εποχή να αλλάξει μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν κονδύλια, αφενός ώστε τα ΕΛΤΑ βραχυπρόθεσμα να λύσουν ένα πολύ σοβαρό θέμα ρευστότητας, αλλά και εφετέρου κονδύλια για να μπορέσει να γίνει ένα διάρθρωση των ταχυδρομείων με τρόπο που έγινε και στη Δανία. Ποια Δανία? Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τα ταχυδρομεία αναδιαρθρώθηκαν, αλλά ξοδεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και για προγράμματα εθελουσίας. Και για προγράμματα εθελουσίας και για προγράμματα τεχνολογικού εξοπλισμού. Άρα, οι κυβερνήσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να έχουν δημόσια ταχυδρομεία δώσανε κεφάλαια με πολύ συγκεκριμένους στόχους, με πολύ συγκεκριμένα πλάνα και να διαρθρώσανε πλήρως τα ταχυδρομεία τους. Και αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε και εμείς σήμερα. Νομίζω κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την ευχάριστη κουβέντα. Ευχαριστούμε θερμά τη Ράνια Εκατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. Εγώ σας ευχαριστώ.